Περισσότερα όμως θα μας εξηγήσει ο Διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Αλβέρτος Καρής, γιατί υπάρχει μια ιδιομορφία στο σύστημα με το οποίο τροφοδοτούνται οι κοινότητες και διοχετεύουν το νερό. Οπότε εκεί φαίνεται να εντοπίζεται το πρόβλημα. Ο κ. Καρής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κ. Καρή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο, επειδή διαβάσαμε το δημοσίευμα 560 κολοβακτηρίδια διαφορετικά, λέει το δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, από έλεγχο που κάνατε εσείς διαπιστώθηκαν όλα τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα στον ημερήσιο τύπο? Ναι, να αναφέρω ότι το δημοσίευμα αναφέρεται σε έκθεση που έχουμε ετοιμάσει για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ναι. Είναι τα αποτελέσματα δηλαδή του πρώτου εξαμήνου του 2018 και ο αριθμός 560 δείγματα που ήταν, όπως το αναφέρει ακατάλληλα, δεν είναι σωστός ορισμός. Αλλά ήταν 500 δείγματα εκτός των ορίων. Δεν σημαίνει ότι όταν είναι εκτός των ορίων είναι ακατάλληλο. Ναι. Ένα νερό για να θεωρηθεί ακατάλληλο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, mm-hmm. πρέπει να διενεργηθούν ελέγχει σε όλη την αλυσίδα που έρχεται το νερό, δηλαδή από την πηγή μέχρι την βρύση του καταναλωτή, να αξιολογήσουμε τους κινδύνους, δηλαδή αν είναι παράμετροι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και όχι μόνο ενδεικτικές παραμέτροι όπως είναι ο ολικός αριθμός μικροβίων και τα κολοβακτηρίδια στα οποία έχετε αναφερθεί. Mm-hmm. Τα κολοβακτηρίδια από μόνα τους δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Είναι μια ένδειξη ότι το νερό χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω για να δούμε πού οφείλεται το πρόβλημα αυτό. Συνήθως οφείλεται σε κατασκευαστικά έργα, δηλαδή όταν σπάζει μια σωλήνα ή μπορεί να χάλασε ο αυτόματος χλωριωτήρας ή να θέλει καθαριότητα υδατοδεξαμενή ή μετά από μια ραγδαία βροχόπτωση. Δηλαδή, επειδή σαφώς δεν είναι ωφέλιμα τα κολοβακτηρίδια, κύριε Καρή, από τη μία. Από την άλλη, δεν είναι ένδειξη ή προειδοποίηση το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί στο νερό, ακόμη και αν αυτά τα συμπεράσματα είναι ένα κομμάτι από τη διαδικασία αυτής της έρευνας και της ανάλυσης που γίνεται από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν είναι ανησυχητικό ότι εντοπίστηκαν σε αυτά τα δείγματα κολοβακτηρίδια? Ακριβώς όπως το είπετε, είναι ενδεικτικές οι παράμετροι. Δηλαδή υπάρχουν οι παράμετροι οι ενδεικτικές και οι παράμετροι που έχουν άμεση σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Για παράδειγμα, το Escherichia coli είναι μια παράμετρος μικροβιολογική η οποία έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Ναι. Ή στις χημικές παραμέτρους υπάρχουν οι οργανικοί ρήποι όπως τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Οι ενδεικτικές παραμέτροι, όπως ανέφερα προηγουμένως, τόσο μικροβιολογικές όσο και χημικές, οι οποίες στις χημικές είναι τα χλωριούχα άλατα, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί μία τιμή να είναι πέραν των αποδεκτών ορίων, όμως για να σου προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία σου πρέπει να το πίνεις για πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αυτές τις παραμέτρους εμείς τις παρακολουθούμε και στις περιπτώσεις που δεν υποχωρεί το πρόβλημα, τότε γίνεται αποσύνδεση δυόντρησης ή γίνεται πρόσμιξη του νερού με κάποιον άλλο νερό που είναι πιο χαμηλά σε άλατα, έτσι ώστε να μετριαστεί η παρουσία των αλάτων στο νερό. Ναι, έλεγχο κάθε πόσο κάνετε, κύριε Καρή, όμως, επειδή είπατε ότι όταν είναι η κατανάλωση διαρκή συνεχής, παραδείγματος χάρη, τότε μπορεί να είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Εσείς κάθε πόσο κάνετε έλεγχο? Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τους ελέγχους. Κάθε πόσο γίνεται αυτός ο ελέγχος? Ακριβώς όπως το είπετε, η συχνότητα των ελέγχων οφείλεται και στην παροχή, οφείλεται και στον όγκο του νερού που παρέχεται σε μία ζώνη. Ναι. Στον ημερήσιο όγκο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις πόλεις παίρνουμε μέχρι και δύο φορές την εβδομάδα δείγμα, διότι ο όγκος είναι μεγάλος. Ναι. Σε μια απομακρυσμένη κοινότητα μπορεί να ληφθεί μια φορά τον μήνα. Ναι. Εκεί όμως που παρουσιάζεται πρόβλημα, τότε γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι σοβαρός, τότε σταματάει η υδροδότηση μέχρι να προβούν ο φορέας σύντρευσης στη λήψη κατάλληλων μέτρων για να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού.
ή αν είναι παροδικό το πρόβλημα, δηλαδή να οφείλει του σε κάποια ανεπιδιόρθωση τη σωλήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, ανάλογα με το αποτέλεσμα τη διερεύνηση, επαναλαμβάνεται η ρηματοληψία σε 3-4 ημέρε και μόνο όταν αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού επανέρχεται η σύνδεση του νερού. Ναι, κύριε Καρή, επειδή είναι διαφορετική, αντιλαμβανόμαστε η διαδικασία με την οποία μια πόλη, η πόλη μάλλον, οι δημότες ή οι πολίτες μιας κοινότητας, έτσι, προμηθεύονται το νερό τους. Από το τμήμα εδατοπρομήθειας ημέν και από γεωτρήσεις που διαχειρίζονται κοινότητας ΙΔΕ. Σωστό? Υπάρχουν κοινότητες οι οποίες ιδρεύονται, υδροδοτούνται και από συστήματα που υδροδοτούνται και οι πόλεις. Ναι, όμως συνήθως οι μικρές κοινότητες έχουν δικές τους γεωτρήσεις, μάλιστα, οι οποίες ελέγχονται προτού συνδεθούν. Πόσες από αυτές είναι εγκεκριμένες? Εγκεκριμένες, είπετε. Ναι. Για τις μικρές κοινότητες. Πόσες είναι όλες εγκεκριμένες, δεν υπάρχουν παράνομες γεωτρήσεις? Βεβαίως είναι όλες εγκεκριμένες. Τώρα, εάν κάποιος κοινοτάρχης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρουσιαστεί λειψιδρία και αποφασίσει από μόνος του να συνδέσει κάποια γεώτρηση, αυτό είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τους συνήθεις ελέγχους που πραγματοποιούμε εμείς. Ναι. Εμείς ελέγχουμε στη βρύση του κατανοητή για να διαπιστώσουμε αν όντως το νερό παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ναι. Και αν παρουσιάζει, ενημερώνεται ο φορέας ίδρυψης, που στην περίπτωση των κοινοτήτων είναι η κοινοτική αρχή, να λάβει μέτρα και να επανέλθουμε εμείς για να ελέγξουμε κατά πόσον τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει καρπούς. Ναι. Ζώνες προστασίας δεν υπάρχουν γύρω από αυτές τις γεωτρήσεις, κύριε Καρή? Βεβαίως υπάρχουν. Κάθε ναι. γεώτρηση έχει άδεια πρώτα-πρώτα και καθορίζεται και η ζώνη προστασίας όχι μόνο της γεώτρησης εκεί, δηλαδή πέριξ του στομίου της γεώτρησης, αλλά και σε μια ευρύτερη περιοχή να απαγορεύεται η γεωργική δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην απορροφήσει οποιαδήποτε χημικά υπολείμματα η γεώτρηση. Ναι. Και όλες οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι από απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, ξέρω εγώ, από γεωργικές καλλιέργειες, από κοπάδια που υπάρχουν στις κοινότητες? Ακριβώς. Γίνεται μια περιβαλλοντική έρευνα κάθε φορά που γίνεται εισήγηση για ένταξη μιας γεώτρησης στο σύστημα μιας κοινότητας. Γίνεται περιβαλλοντική έρευνα για να διαπιστωθούν εάν υπάρχει οποιασδήποτε ρηπογόνες εστίασης στην περιοχή. Ναι. Πέστε μου, υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα που μπορούν να αντλούν οι κοινότητες από μια γεώτρηση ημερησίως? Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα, όμως αυτά είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ναι. Και εκεί πρέπει να γίνεται έλεγχος, φαντάζομαι. Γιατί αν αντλήσουν μεγαλύτερη από την ημερήσια προκαθορισμένη ποσότητα, τότε ενδεχομένως να παρουσιάζονται προβλήματα. Μπορεί να αντλήσουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να αντλήσουν χώμα. Μπορεί επικίνδυνους οργανισμούς. Άρα, ο έλεγχος αυτός κάθε πόσο συχνά γίνεται, γνωρίζετε? Εσείς είναι καθαρά του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αυτός ο έλεγχος? Είναι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ναι. Εγώ να επιβεβαιώσω αυτά που είπατε, ότι όταν υπάρχει υπεράντληση, συνήθως παρουσιάζονται αυξημένα επίπεδα αλάτων λόγω του ότι υπεραντλείται το νερό και τότε ενημερώνεται ο φορέας για λήψη μέτρων. Όμως αυτά είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, δηλαδή να παρακολουθούν την άντληση του νερού από τις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Ναι. Εσείς από αυτά τα ευρήματα, από την τελευταία σας έρευνα, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμπνέει περαιτέρω ανησυχία, κύριε Καρή? Θα ολοκληρωθεί? Όχι. Ο έλεγχος αυτό, αφού αυτό, όπως μας περιγράψατε, είναι ένα στάδιο του ελέγχου, θα ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος και θα ανακοινώσετε αποτελέσματα? Το τι γίνεται, όπως ανέφερα και προηγουμένως, εμείς παρακολουθούμε το νερό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ναι. Όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, ενημερώνεται ο φορέας, λαμβάνει μέτρα, επαναλαμβάνουμε την κλιματοληψία μέχρι ότου αποκατασταθεί η ποιότητα. Ναι. Τα αποτελέσματα του. Άρα τους έχετε ενημερώσει, δηλαδή? Βεβαίως. Ναι. Τα αποτελέσματα αυτά που ανακοινώθηκαν στον Τύβο είναι του πρώτου εξαμήνου του 2018. Μάλιστα. Και έχουν ήδη ληφθεί όλα τα μέτρα και το νερό τώρα που υπάρχει στα δίκτυα είναι απολύτως ασφαλές. Και το νερό μας, επειδή υποβάλλουμε τριετή έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είναι
στο ψηλότερο επίπεδο από όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι το νερό μας είναι σε πάρα πάρα πολλά καλά επίπεδα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρή για την παρέμβασή σας. Παρακαλώ. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε γιατί συνεχίζεται το κρύο, όχι βέβαια τόσο τσουχτερό όσο χθες. Είχαμε και χιόνια.